Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σας καλωσορίζει σε αυτό το πανέμορφο τόπο. Σας καλωσορίζουμε σε ένα τόπο που τον νιώθουμε δικό μας. Έναν τόπο που δεν είναι απλά μια γωνιά της πατρίδας μας. Εδώ μόχθησαν και πάλεψαν μαζί με το λαό της περιοχής. Χιλιάδες αγωνιστές, παιδιά του λαού οι ίδιοι, για μια κοινωνία ελεύθερη από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, για τη φιλία, για την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς της περιοχής. Εδώ, στη δεκαετία του 40 έως το 50, γράφτηκαν μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες, ιστορίες των αγώνων του λαού μας, ειδικά των αγώνων που στην πρώτη τους γραμμή βρέθηκε το ΚΚΕ, ψυχή και οργανωτής αυτών των αγώνων. Εδώ, με τους κομμουνιστές να σαλπίζουν την αντίσταση, αντιμετώπισε το ΕΑΜ και ο Ελλάς την τριπλή κατοχή από τους Ιταλούς, τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους, την ώρα που η αστική τάξη, μαζί και η πολιτική και κρατική υπαλληλή της, το έσκαγαν σε άλλες χώρες και παρέδιδαν τους φυλακισμένους αγωνιστές στα στρατεύματα κατοχής. Εδώ, μέσα στην κατοχή, απελευθερώθηκαν περιοχές, στήθηκαν λαϊκοί θεσμοί, διαμορφώθηκε η ελεύθερη Ελλάδα. Εδώ, ντόπιοι, σλαβόφωνοι, βλάχοι, πρόσφυγες, κόντρα σε διαιρετικές φωνές, πάλεψαν ξανά και ξανά μαζί για να είναι ελεύθερος ο τόπος τους, για να είναι νοικοκύρης ο λαός. Εδώ χτυπήθηκαν άγρια από τον Ελλάς και οι Γερμανοί και οι κομιτατζίδες του Κάλτσεφ. Έγραψε και δεν ξαναγράφει το γεγονός ότι ο Ελλάς λευτέρωσε τη Φλόρινα και όλη την περιοχή παρά τα εμπόδια που έβαζε διαρκώς ο επικεφαλής της Αγγλικής Αποστολής Evans. Εδώ ξαναβρόντιξε το αντάρτικο του Φέκη, όταν πριν ακόμα ο λαός χαρεί τη λευτεριά του, η άρχουσα τάξη με τους Εγγλέζους συμμάχους της, για να στεριώσει την εξουσία της, εξαπέλυσε ένα άγριο πογκρόμ διώξεων ενάντια στους αγωνιστές του ΕΑΜ και του Ελλάς. Εδώ δόθηκαν ηρωικές μάχες για την τιμή και τη λευτεριά του λαού κατά την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στη χώρα τον προηγούμενο αιώνα από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Εδώ ήταν η έδρα της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Εδώ για ένα διάστημα ήταν και η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Εδώ μεταφέρθηκε η Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου. Σε αυτόν τον τόπο ο λαός έγινε ένα με το στρατό του. Το Δημοκρατικό Στρατό δούλεψε για αυτόν, προστατεύτηκε από αυτόν. Σε αυτόν τον τόπο επιλέξαμε σήμερα να ανοίξουμε ένα σχολείο. Δεν μας ξεγελά ο τίτλος μουσείο. Οι αγώνες του λαού δεν μπαίνουν στο μουσείο. Εγκαινιάζουμε αυτό το μουσείο, πραγματικό σχολείο, στον τόπο που οι δυνάμεις της φασιστικής κατοχής της πατρίδας μας έκλειναν τα σχολιά. Στον τόπο που κατοπινά το 46-49 η αστική τάξη βομβάρδιζε τα σχολεία, τα οποία και στις δύο περιόδους ο λαός τα ξανάνοιγε, τα ξανάχτιζε. Σε αυτό τον τόπο που η άρχουσα τάξη έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τον ερημώσει, σε αυτόν τον τόπο το ΚΚΕ μαζί με τους κατοίκους των χωριών εγκαινιάζει σήμερα ένα μουσείο σχολείο για τους αγώνες του λαού της περιοχής. Ευχαριστούμε έναν προς έναν όλους τους κατοίκους του χωριού Καλυθέα που με τις υπογραφές τους ζήτησαν να παραχωρηθεί ο χώρος για να γίνει αυτό το μουσείο για το ΕΑΜ, τον Ελλάς, τον Δημοκρατικό Στρατό. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή Πρεσπών που ενέκρινε την παραχώρηση.
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βοήθησαν να στηθεί αυτό το μνημείο. Όσοι έφτασαν σήμερα εδώ, ερχόμενοι ίσως για πρώτη φορά εδώ στις Πρέσπες, ασφαλώς και θα μαγεύτηκαν όταν από το πέρασμα του Περβάλ αντίκρισαν αυτό το θαύμα της φύσης, τις λίμνες με τα βουνά να καθρεφτίζονται στα νερά τους. Και ασφαλώς επίσης προσγειώθηκαν σε μια από τις πραγματικότητες του τόπου. Τα χαρακώματα, τις οχυρές θέσεις που δεν αφήνουν κανένα να ξεχνά πως αυτός ο τόπος και ο λαός έχει ματώσει για τα καλά. Έχει ματώσει για τον καθημερινό επιούσιο. Έχει ματώσει για τη λευτεριά. Έχει ματώσει για την προκοπή. Έχει ματώσει για τα στοιχειώδη δικαιώματά του. Η άρχουσα τάξη έχει κάνει τα πάντα για να σβήσει τα σημάδια του αγώνα των ανθρώπων του μόχθου. Επιτρέπει να γράφεται η ιστορία μόνο ως ιστορία των δικών της συμφερόντων και επιτρέπει να μνημονεύονται μόνο εκείνες οι πράξεις που διασφάλισαν τα δικά της συμφέροντα. Όμως η ιστορία είναι αδυσόπιτη. Τα σημάδια των ανθρώπων που δημιουργούν τον πλούτο δεν σβήνουν όταν γκρεμίζει σε ένα χωριό. Στο παλάτι του άρχοντα διακρίνει καθένας τα καρφιά στις πόρτες που έφτιαξε ο σιδεράς. Θαυμάζει εδώ τη μαστοριά του χτίστη, του μαραγκού και στις βελέντζες που μαζεσταίνουν το χειμώνα ο νους στρέφεται στον κτηνοτρόφο, τον τζοπάνι, τον γεωργό, την υφάντρα. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να αναδείξουμε και μέσα από το μουσείο μας, παρότι ο τίτλος του παραπέμπει σε πολεμικά γεγονότα. Γεγονότα βέβαια που εκφράζουν τον ταξικό ανταγωνισμό και σε εκείνη την εποχή, όπως σε κάθε εποχή. Ανταγωνισμός που συνεχίζεται ακατάπαυστα, θα συνεχίζεται όσο υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όσο υπάρχει καπιταλισμός. Το σημειώσαμε επανειλημμένα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα κατά τον πεντάχρονο γιορτασμό στην πορεία για τα 100 χρόνια του κόμματος. Το 2014, στα 70 χρόνια από τη νίκη του λαού του ΕΑΜ Ελλάς κατά των φασιστών κατακτητών με την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το 2015, στα 70 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, όταν ο κόκκινος στρατός έμπηγε στην καρδιά του τέρατος, το Reichstag, τη σημαία με το σφυροδρέπανο. Το 2016, στα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το 2017, στα 100 χρόνια από τη μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση του 17. Το 2018, στα 100 χρόνια του τιμημένου ΚΚΕ. Το ξανασημειώσαμε στα εγγένεια του ιστορικού μνημείου στη Γιάρο πριν 15 μέρες. Το ξανασημειώνουμε και σήμερα. Το 1940 η αστική τάξη με τον Τσολάκογλου δεν παρέδωσε μόνο τα όπλα, παρέδωσε και τους αγωνιστές τον κατακτητή. Μια ματιά στο μαρτυρολόγιο της εποχής αναδεικνύει συγκλονιστικές προσωπικότητες, λαογέννητους που μπήκαν μπροστά στον αγώνα για την προκοπή του λαού. Παρότι ο Μεταξάς τους κράταγε κλεισμένους στην ακροναυπλία και το ασβεστοχώρι, αυτοί βρήκαν τρόπο και βγήκαν στο βουνό. Από εκεί μέσα, από το ασβεστοχώρι, στην ακροναυπλιά, επιστρέφουν εδώ τα πρώτα στελέχη του ΚΚΕ. Στείνονται από την αρχή οι οργανώσεις τότε, το ίδιο το κόμμα, αρχίζει ο αγώνας. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για έναν προς έναν, για τους πρωτοπόρους εκείνου του καιρού. Ποιον να πρωτομνημονεύσεις, το Μανώλη Ρίσβη που με ένα μικρό ράδιο μέσα στην ηλεκτρική της Φλόρινας, κάτω από τη μύτη των Γερμανών, τροφοδοτούσε το μηχανισμό του κόμματος με ειδήσεις από το μέτωπο, ή τον Παπαμινά από τη Βίτσιστα που μόλις τέλειωσε τη λειτουργία, ανακοίνωσε στο Πίμνιο ότι από αυτή τη στιγμή είμαι αντάρτης του Ελλάς και θα με λέτε Παπαφλέσσα. Ή
τον ιερέα του χωριού Άγιος Γερμανός που τον εκτέλεσαν στη Φλόρινα γιατί βοηθούσε τους αντάρτες. Θέλουμε να μιλήσουμε για όλους εκείνους που ακόμα κι όταν λεύτερη η πατρίδα πήρε να ανασάνει, αυτούς τους περίμεναν καινούργιες διώξεις. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Ήταν όλοι παλικάρια πρώτης γραμμής. Το μυσαλόδοξο καθεστώς που επικράτησε μετά την στρατιωτική ήττα του Δημοκρατικού Στρατού στέρισε σε αυτούς ακόμα και τη δυνατότητα να θαυτούν στον τόπο για τον οποίο μάτωσαν. Δεν θα σταματήσουμε να αξιώνουμε να αποδοθεί σε όλους τους αγωνιστές η ηθαγένεια που τους στέρισαν. Πλάι στους πρωτοπόρους αγωνιστές, χιλιάδες οι κάτοικοι που μοίραζαν τη ζωή ανάμεσα στα καθήκοντα της επιβίωσης και τις ανάγκες της ένοπλης πάλης. Κυριολεκτικά με το όπλο στο νόμο και το τσαπί στο χέρι. Για αυτούς όλους μιλάμε με τα υλικά που εκτίθενται σε αυτό το μουσείο σχολείο. Ένα σχολείο που με την ύλη του βεβαιώνει πως όταν ο λαός θέλει, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Το μαρτυρά η ιστορία αυτού του τόπου τα χρόνια 40-49. Το δείχνουν τα ντοκουμέντα που παρουσιάζονται. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη δράση των λαϊκών συμβουλίων που εκλέχτηκαν με μυστική ψηφοφορία. Τα λαϊκά συμβούλια άνοιξαν 34 σχολεία στα οποία πήγαιναν εδώ 4.000 μαθητές. Οργανώθηκαν παιδικά συσίτια για 2.000 παιδιά. Μοιράστηκαν 2.000 στρέμματα σε φτωχούς αγρότες. Έγιναν λαϊκά νοσοκομεία, από τα οποία πέρασαν 400 άρρωστοι, πέρα από τους εκατοντάδες τραυματίες των μαχών. Δημιουργήθηκαν επαρχιακά νοσοκομεία σε Οξιά και Μοσχοχώρη, υπήρχαν περιοδεύοντες γιατροί με νοσοκόμα. Στα σλαβόχωνα χωριά έγιναν μαθήματα στη γλώσσα τους. Έγιναν δύο φροντιστήρια για δασκάλους, ένα στον Άγιο Γερμανό και ένα στο Ανταρκτικό. Δωρεάν δόθηκαν τα βιβλία και η γραφική ύλη. Στη διάρκεια της μάχης του Γράμμου, το Βίτσι έστειλε 350.000 οκάδες γεννήματα και τρόφιμα. Χρειάστηκαν 1.000 μεταγωγικά ζώα και 8.000 μεροκάματα για να είναι σε διαρκή κίνηση τα ζώα. Για δεύτερη δόση έστειλαν άλλες 300.000 οκάδες. Τα χωριά πρόσφεραν στο Δημοκρατικό Στρατό για τους μαχητές του Γράμμου που πέρασαν στο Βίτσι ο Λευκώνας 12 γελάδες, 4 μοσχάρια, 20 γίδες, 2 γουρούνια. Η Οξιά 8.000 οκάδες στάρι. Η Καλυθέα 25 πρόβατα, 14 οκάδες τυρί, 3 οκάδες βούτυρο. Τα χωριά γύρω από το Μάλι Μάδι, Κρυσταλλοπηγή, Δενδροχώδηρη, Ιεροπηγή, έδωσαν 800 πρόβατα, 160 βόδια, 35 γελάδες, 21 δαμάλια. Την ίδια ώρα τα χωριά Βροντερό, Πηξός, Λευκώνας, Καλυθέα και άλλα έστελναν γεννήματα, πατάτες, άλλα τρόφιμα για τα παιδικά συσίτια και για τις άπορες οικογένειες που οι προστάτες τους ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία των συνεταιρισμών Πρέσπας και Κορεστίων. Τα κοπάδια των γηδοπροβάτων ήταν κοινά, όπως κοινά και τα τυροκομεία σε Άγιο Γερμανό και Μοσχοχώρη που έφτιαχναν τυριά, κασέρια, μυζήθρα και διανέμονταν ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που είχε δώσει το κάθε χωριό και τα μεροκάματα που έγιναν. Δεν ήταν ρόδινη εποχή, πόλεμος γίνονταν, μα το πάλευαν και το πάλευαν όλοι μαζί, συνεταιρισμένοι και όσο και αν δεν υπήρχε πολύ καθαρό πρόγραμμα για μια άλλη κοινωνία, την κομμουνιστική, ένιωθαν πού θέλουν να φτάσουν. Το κόμμα, το ΚΚΕ έδινε τον τόνο, έδινε το δρόμο. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, φίλες και συντρόφισσες, ζούμε στην εποχή κατά την οποία οι νικητές ξαναγράφουν την ιστορία. Μια σειρά πρόθυμοι αναθεωρητές της ιστορίας και από κοντά τα διάφορα επιτελεία του συστήματος
δίνουν σχεδόν καθημερινά τα αρέστα τους σε αντικομουνισμό. Μα και τούτη τη φορά θα πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει. Ότι... Ό,τι γράφτηκε με αίμα δεν μπορεί να το ξεγράψει το μελάνι των κονδυλοφόρων της αστικής τάξης. Αυτοί που έχουν κηρύξει τον πόλεμο στην εργατική τάξη και σήμερα διακηρύσουν δήθεν την ταξική ειρήνη, τη συνένεση. Μάλιστα έχουν το θράσος να παρουσιάζουν αυτή την πολιτική τους σαν φιλολαϊκή, σαν σύγχρονη λένε. Μια βδομάδα πριν στη Βουλή νομοθετήθηκαν άγρια μέτρα ενάντια στα σωματεία, παράλληλα με μια σειρά άλλα μέτρα υπέρ όμως του μεγάλου κεφαλαίου. Και συνεχίζουν, ποντάρουν, επιδιώκουν να σκύψει κι άλλο το κεφάλι ο λαός. Όμως τελικά θα γελαστούν. Το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων του Μόχθου, απογοητευμένη, φοβισμένη, κοιτάζει να σώσει το λιγοστό που έχει, δεν πρέπει να μας ξεγελά. Αυτός ο κόσμος που σήμερα μπορεί να φαίνεται σκυμμένος, είναι ο ίδιος κόσμος που στην ώρα την κατάλληλη σηκώνει τον πόη του ψηλά. Αυτοί που καθημερινά πολεμάνε την εργατική τάξη, την αγροτιά, τα λαϊκά στρώματα, ξορκίζουν και τον εμφύλιο. Και τι άραγε είναι αυτό, τους ρωτάμε, που συμβαίνει στους χώρους δουλειάς κάθε μέρα, κάθε ώρα? Δεν είναι ένας άλλος εμφύλιος. Ταξικός πόλεμος είναι. Ένας πόλεμος που στην κρίσιμη δεκαετία 40-50 δεν μπόρεσε να καταλήξει σε όφελος του λαού, σε νίκη της εργατικής τάξης. Τα μελετήσαμε, βγάλαμε πείρα πολύτιμη. Σήμερα ξέρουμε γιατί δεν νίκησε η εργατική τάξη ο λαός. Ξέρουμε επίσης πως οι νικημένοι, ακόμα και στους καιρούς της ήττας, ενέπνευσαν τα καλύτερα μυαλά της διανόησης, ενέπνευσαν κολοσιαία έργα τέχνης, όλα αυτά που η σαπίλα και διαφθορά της άρχουσας τάξης δεν μπορεί να κατανοήσει. Δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι όλα αυτά ακριβώς είναι που επιβιώνουν δεκαετίες μετά, αλλά και ταυτόχρονα γίνονται εκ νέου πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές των δημιουργών. Οι ιδέες που πρεσβεύει το ΚΚΕ, το πρόγραμμά του, οι γεμάτοι αγώνες και θυσίες εκατοντάχρονη ιστορία του, είναι καρφί στο νεκροκρέβατο του ιμπεριαλισμού, αφού ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος και έχει γεννήσει ο ίδιος εδώ και χρόνια τους νεκροθάφτες του, όπως είπαν και πρόβλεψαν οι κλασικοί μας, ο Μάρξ και ο Έγγελς. Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα γεννημένο μέσα στο λαό. Ένα κόμμα που κάθε άνθρωπος καλής θέλησης, ό,τι και αν πιστεύει σήμερα, αργά ή γρήγορα το ανακαλύπτει. Να, γιατί δεν θέλουν αυτή την ιστορία στα σχολιά. Δεν θέλουν να διδάσκεται η ιστορία της πάλης. Δεν τα έχουν καλά συνολικά με την ιστορία. Να γιατί τα δικά μας μάτια πρέπει να είναι 14 για το τι συμβαίνει κυρίως μέσα στα σχολεία. Δεν μας τρομάζει το πρόσκαιρο, αυτή η δήθεν πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, των social media που περνιέται και για δημοκρατία. Έρχεται η ζωή σκληρή κάποια στιγμή να προσχυώσει τους πάντες και τα παιδιά που βιάζονται ορισμένοι να τα πούνε χαμένη γενιά. Αυτά ακριβώς τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι χτίστες της νέας ζωής. Σας το υπογράφει το ΚΚΕ, μας το δείχνει η ζωή και η δράση της ΚΝΕ. Ζούμε από κοντά
τον παλμό της ζωής των νέων παιδιών, είδαμε πολλές χαμένες γενιές, όπως έλεγαν, να μεγαλουργούν. Η κάθε γενιά στον καιρό της έκανε θαύματα. Θαύματα κάνουν και τα παιδιά που κατέφυγαν στο εξωτερικό, για παράδειγμα, σήμερα. Θαύματα κάνουν και τα παιδιά που πασχίζουν συνάδελφο το συνάδελφο να οργανώσουν τον αγώνα σε ένα εμπορομάγαζο, σε ένα γραφείο, σε μια υπηρεσία, σε ένα εργοστάσιο, σε ένα πανεπιστήμιο, στο λύκειο και το γυμνάσιο. Θαύματα κάνει η οργανωμένη για την Επανάσταση ζωή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, με αφορμή το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Τριεθνές, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται αυτή η περιοχή, να πούμε και δύο κουβέντες σχετικές με αυτό, που να βάζουν κάπως τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί εδώ, πριν 1,5 χρόνο, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ δεν υπέγραψαν απλά μια συμφωνία για την ειρήνη και φιλία των λαών, αλλά μια συμφωνία υπαγορευμένη κυρίως από το ΝΑΤΟ, αυτή την πολεμική μηχανή του ιμπεριαλισμού. Και αυτό δεν αλλάζει, παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς της λόγους αντιπαράθεσης των ηγετικών κρατών μελών της παγώνει σήμερα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία ο λαός μας, οι λαοί της περιοχής που συναντιούνται σε αυτή εδώ την περιοχή, να δουν τη μεγάλη εικόνα. Όλοι μας ζούμε στα Βαλκάνια, στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων, σε μια σημαντική γεωστρατηγική θέση. Μια περιοχή που έχει τις δικές της ενεργειακές, πλουτοπαραγωγικές πηγές και εκπληρώνει προωθημένο ρόλο στη διέλευση ενεργειακών αγωγών στους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων. Αποτελεί στρατηγική σημασία χώρο για βάσεις που κοιτάζουν την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, την Κασπία, τον Κάφκασο, βλέπουν στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά και προς την Κεντρική Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος της περιοχής έχει προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, για λογαριασμό των δικών τους ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων, των πολιτικών στρατιωτικών επιδιώξεών τους. Εξού και η αναταραχή, η πόλεμη, η εθνικισμή, η καλλιέργεια εχθρότητας ανάμεσα στους λαούς. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της περιοχής είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Από τη δεκαετία του 90 έχουν εγκατασταθεί στρατιωτικές ευρωατλαντικές δυνάμεις στο Κωσυφοπέδιο και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενταχθεί Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία και έχουν ανοίξει με διαβαθμίσεις στους ρυθμούς ενσωμάτωσης οι διαδικασίες ένταξης για άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με ορίζοντα μετά το 2025. Η Ελλάδα, δηλαδή η αστική τάξη της, αντιμετωπίζει τα Βαλκάνια και συνεπώς και τη Βόρεια Μακεδονία ως στρατηγικό χώρο ανάπτυξης των δικών της συμφερόντων, όπως ακριβώς κάνουν και οι άλλες αστικές τάξεις των άλλων κρατών. Ήδη οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων φτάνουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Εκεί δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις και η Ελλάδα είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας μετά τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Τουρκία, η οποία αξιοποιεί και τη θρησκευτική συγγένεια τις μουσουλμανικές μειονότητες. Οι κινήσεις των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια αφαιρούν έδαφος από τις επιδιώξεις της Ρωσίας, η οποία επίσης έχει κάνει παρεμβάσεις στην περιοχή, προσπαθώντας γενικότερα να επιδράσει στο πολιτικό σκηνικό ώστε να ευνοηθούν τα δικά της σχέδια, να παρεμβάλλει εμπόδια στη σχέση κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, κυρίως με τον ΝΑΤΟ. Στρατηγική επέκταση των συμφερόντων της στα Βαλκάνια
έχει και η Κίνα, αξιοποιώντας το μονοπόλιο της Κόσκο που ελέγχει το λιμάνι του Πειραιά και μια σημαντική υποδομή προώθησης της διαμετακόμισης εμπορευμάτων στην περιοχή στο πλαίσιο του λεγόμενου νέου δρόμου του μεταξιού. Οι ανταγωνισμοί που εκδηλώνονται στα Βαλκάνια δένονται με τους ανταγωνισμούς και τις διεργασίες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, στις χώρες του Βίσεγκραντ, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, που γυκνιάζουν με τη Ρωσία και έχουν τη δική τους συμβολή στην όξυνση όλων αυτών των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Μέσα σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, όπου αναμετρούνται μεγάλα πολιτικά, οικονομικά συμφέροντα και σε απόσταση αναπνοής από τις εκρηκτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο Αιγαίο, τοποθετήθηκε πρόσφατα και το πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας, των σχέσεών της με την Ελλάδα, αλλά και το ζήτημα των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Ισχυρίζονται όσοι χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση κατά την πρόσφατη περίοδο, ότι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στοιχείο προόδου, βήμα προς την ειρήνευση. Αφήνουμε στην άκρη τα περί ονόματος. Ούτε οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν τα περί αυτοπροσδιορισμού. Αυτός τους χρειάζεται μόνο για να σπέρνουν διχόνοιες και γι' αυτό πρέπει να έχουν γνώση οι φύλακες όταν παραμένουν αυτοί ενεργοί και μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν και είναι μόνο το κύριο θέμα τους. Τι σημαίνει όμως ΝΑΤΟ για την Ελλάδα, για τη Βόρεια Μακεδονία, τους άλλους γειτονές μας? Σημαίνει συμμετοχή σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς, σε αποστολές σε όλη την Ιδρώγειο, για νέους πολέμους και επεμβάσεις. Σημαίνει νέες στρατιωτικές βάσεις στα Βαλκάνια, στρατιωτικές δυνάμεις, εργαλεία πολέμου, μαζί με τη μεγάλη βάση Bond Steel στο Κόσοβο, αλλά και βάση στην Αλβανία, σε όλη την περιοχή. Σημαίνει συγκέντρωση δυνάμεων στα σύνορα με τη Ρωσία, κίνδυνος πολεμικών αναμετρήσεων με τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εντείνει τη δική της στρατιωτικοποίηση και τους επιθετικούς σχεδιασμούς μέσα από την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και βέβαια, αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς υπηρετεί και η συμφωνία που προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση και υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η οποία μετατρέπει τη χώρα μας μόνο σε δολοφονικό ορμητήριο για τους δικούς τους σχεδιασμούς από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα ως την Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο. Και μαζί με όλα αυτά κάνει το λαό μας στόχο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που μένονται σε όλη την περιοχή για τη μοιρασιά της Λίας, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς της, τις σφαίρες επιρροής. Φίλες και φίλοι, και με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης ρωτάμε τους αρμόδιους τι σχεδιασμοί υπάρχουν για το ανενεργό πεδίο βολής στη Φλόρινα, μεταξύ των χωριών Λόφη, Μελίτη, Βέβια, Χλάδα και Κέλλη, για το οποίο, όπως μαθαίνουμε, σχεδιάζεται η επαναλειτουργία του. Γιατί, όπως μαθαίνουμε, το συγκεκριμένο πεδίο βολής θεωρείται πρότυπο και τηρεί υψηλές προδιαγραφές στο επίπεδο των Βαλκανίων, κάτι που το καθιστά ελκυστικό για υψηλής σημασίας διακλαδικές νατοϊκές ασκήσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Η δύναμη του ΚΚΕ πηγάζει από την πίστη του στο δίκιο του λαού, στον προλεταριακό διεθνισμό, τον σεβασμό στους άλλους λαούς. Τροφοδοτείται από τη στρατηγική που στοχεύει στην ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Για το σοσιαλισμό, για την κατάργηση δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την εξάλληψη δηλαδή των αιτιών που γεννούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τον φασισμό, τον εθνικισμό. Μέσα στην αντάρα των αρχών της δεκαετίας του 90
θυμάστε, και αποκαλύπτοντας τότε τον επικίνδυνο ρόλο των εθνικιστικών συλλαλητηρίων, το ΚΚΕ ύψωσε τη φωνή του για την προστασία των συνόρων, για την ειρήνευση στα Βαλκάνια, που καίγονταν τότε στις φλόγες του πολέμου, τη διακρατική συνεργασία στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος, της κοινής πάλης των λαών. Απέρριψε την αποπροσανατολιστική ονοματολογία, πρόβαλε την αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού και έθεσε το ζήτημα από τότε της σύνθετης ονομασίας. Το κόμμα μας, αξιοποιώντας την πείρα αυτών των χρόνων, συνεχίζει τον αγώνα του κατά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων αυτών των υπεριαλιστικών ενώσεων. Επιμένει στην αντίθεσή του στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, όπως και άλλων κρατών στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθετότητα όλων αυτών των προβλημάτων δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Ο ιμπεριαλισμός τροφοδοτεί συνεχώς μειονοτικά, υπαρκτά ή ανύπαρκτα προβλήματα. Εθνικιστικές συγκρούσεις γεννάει πολέμους. Έχει μεγάλη σημασία να συνειδητοποιείται η αναγκαιότητα της συνεχούς πάλης κατά αυτών των σχεδιασμών, κατά των επεμβάσεων, υπολογίζοντας καλά πως τα ιμπεριαλιστικά κέντρα δεν μπορούν να γίνουν εγγυητές της σταθερότητας στην περιοχή μας. Οι εξελίξεις είναι μπροστά μας και η συμβολή της πάλης όλων, η συμβολή των κομμουνιστών, του κομμουνιστικού κινήματος όλης της περιοχής είναι καθοριστική σημασίας. Αυτό επιβάλλει να δυναμώσει η κοινή δράση, αντιπαλεύοντας τις δυσκολίες, ξεκαθαρίζοντας την κατεύθυνση του κινήματος σε σύγκρουση με τους εθνικισμούς, ξεπερνώντας τις παγίδες της αστικής τάξης σε κάθε χώρα, με προσανατολισμό την αρχή «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», συστράτευση στην πάλη για το σοσιαλισμό, για την εξάλληψη όλων των αιτιών που γεννούν πολέμους, εθνικισμούς, την εξασφάλιση της ευημερίας μόνο και της ειρηνικής συμβίωσης των λαών. Σήμερα απαιτείται από όλους μας ακόμα μεγαλύτερη πίστη και ευθύνη από αυτές που χαρακτήριζαν τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες στα χρόνια της φασιστικής κατοχής, την περίοδο της λευκής τρομοκρατίας μετά τη Βάρκιζα, την κορυφαία σε ηρωική περίοδο τον τρίχρονο ηρωικό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, όπως και μετά στα χρόνια των δημοκρατικών αγώνων, στα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια, στη στρατιωτική δικτατορία, στο δίχρονο 89-91 που επικρατούσε η αντεπανάσταση. Τα υλικά που παρουσιάζονται σε αυτό το μουσείο είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τα υλικά που υπάρχουν στο αρχείο του ΚΚΕ, ένα αρχείο ανοιχτό για όσους και όσες θέλουν να μελετήσουν την ιστορία στη χώρα μας. Και επειδή ορισμένοι μας κουνούν το δάχτυλο, θέλουμε να κλείσουμε αυτή την ομιλία με μια υπενθύμηση. Στις 28 Ιούλη του 1946, ο τότε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Ζαχαριάδης, σε κεντρικό άρθρο του στο Ριζοσπάστη, σημείωνε «Μια μικρή δασκάλα, η Ειρήνη Γκίνη, αυτή μονάχη εξευτέλισε και εκμυδένισε ηθικά ολόκληρο τον κόσμο της απείλας. Πώς φαντάστηκαν όταν έχουν και μόνο το παράδειγμα της Γκίνη ότι μπορούν να φτάσουν κάπου με τα εκτελεστικά αποσπάσματα. Ανοίγουν μόνο μεγαλύτερο χάσμα και πληθαίνουν τους λογαριασμούς. Και αυτή θα έρθει μια μέρα που θα ξοφληθούν. Γι' αυτό πρέπει να είναι περισσότερο από βέβαιοι». Αυτό ας το σκεφτούν καλύτερα όσοι απεργάζονται και σήμερα νέα αντικομμουνιστικά μνημόνια και επιθέσεις κατά των λαών. Το κόμμα μας είναι περήφανο για τη μεγάλη στρατιά ηρώων και ηρωίδων που διαπαιδαγώγησε. Είμαστε περήφανοι για τους χιλιάδες αγωνιστές που έδωσαν
και την τελευταία ηκμάδα των δυνάμεών τους για να πάρει όραμα, το όραμά μας σάρκα και οστά, το όραμα ενός νέου κόσμου, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, χωρίς φασισμό, χωρίς κρίσεις, ανεργία, πολέμους για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Συνευχίζουμε αυτό τον αγώνα και εδώ ειδικά στην Πρέσπα, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν από την παραγωγή τους, να μην περιμένουν μόνο αν κάποιο τουριστικό πούλμαν κάνει μια γυρολιμιά, να ζουν με ικανοποιημένες όλες τις σύγχρονες ανάγκες τους, να είναι γεμάτα τα χωριά από παιδιά. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι εδώ στην Καλλιθέα υπάρχουν ακόμα ένα τσούρμο παιδιά, γιατί ακριβώς είναι η παραγωγή που κρατά τον άνθρωπο στον τόπο του. Και αυτή η παραγωγή μπορεί να γίνεται πράγματι παράγοντας ευημερίας όταν είναι ενταγμένη σε μια κοινωνικοποιημένη εργασία, οικονομία, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό που έχει τον άνθρωπο παραγωγό στο κέντρο της προσοχής και όχι για τα κέρδη των λίγων. Ο λαός μας μπορεί να βγει νικητής σε ένα τέτοιο αγώνα. Το ΚΚΕ θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή ενός τέτοιου αγώνα. Διδασκόμαστε από τους αγώνες που δόθηκαν, παίρνουμε νέο κουράγιο και δύναμη. Εδώ, σήμερα, από τις Πρέσπες, γεια και χαρά σας, με υγεία, με αισιοδοξία, θα νικήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.